δοθεί ποτέ η ευκαιρία να τον συγχαρώ έτσι από καρδιάς για αυτό το οποίο προσφέρει σε αυτούς που ακόμα είναι Έλληνες. Είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει το ελληνικό κράτος και που δυστυχώς δεν το κάνει, με αποτέλεσμα η ελληνικότητα σήμερα να είναι στα χέρια διάφορων μικρών ομάδων ή κουρπούσκουλων. Και η ατυχία σε αυτό το πράγμα είναι ότι οι διάφορες ομάδες που ευαγγελίζονται τον ελληνισμό δεν έχουν ταμάρες και προσβάλλουν στην ουσία την ελληνικότητα και την ιστορικότητα και τις πηγές και όλα αυτά. Με μεγάλη εξαίρεση τον Γιώργο, ο οποίος γι' αυτό είναι η εκτίμηση φοβερά μεγάλη, δηλαδή δεν μπερδεύει ποτέ πράγματα τα ατεκμηρίωτα και φαντασιώσεις. Είχα ένα φίλο, τον Ρένο τον Αποστολίδη, ο οποίος ήταν μεγάλη κορυφαία μορφή των γραμμάτων και μου έλεγε ακριβώς αυτό. Καλά, ο Ρένος ήταν μια άλλη ναρκωτικιά, ας πούμε, περίπτωση με πολλές έτσι διαστάσεις στην προσωπικότητά του, αλλά για το θέμα του ελληνισμού μου έλεγε αυτό, ότι δεν χρειάζεται τις φαντασιώσεις και τις φαντασιοπληξίες. Είναι τόσα πράγματα που μπορούμε να ερευνήσουμε και να βρούμε τις πηγές για να προβάλλουμε την ελληνικότητα πηγαίνοντας λίγο προς το παρελθόν, όπως έκανε σήμερα, προφανώς το κάνει συνέχεια ο Γιώργος αυτό, αλλά εγώ τώρα το παρακολούθησα. Και είναι ο τρόπος με τον οποίο κανείς θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα διεθνώς. Οι νεράιδες της Μάνης. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω για τις νεράιδες της Μάνης συνολικά. Η Μάνη είναι μια περιοχή η οποία έχει, ενδεχομένως υπάρχουν και άλλες περιοχές, γιατί έχω κάνει και στη Μακεδονία και ξέρω από εκεί, ας πούμε, το τι γίνεται στη Μακεδονία. Έχω κάνει χρόνια από εκεί και είμαι και μισός Μακεδόνας από μάνα. Είναι ένας χώρος ο οποίος υπάρχουν αυτά που λένε παραφυσικά φαινόμενα. Δηλαδή τεκμηριωμένα και πάντα, πολλές φορές το λέω και σε εκπομπές, η τεκμηρίωση των πραγμάτων δεν είναι και τα UFO και το ένα και το άλλο. Δεν είναι στη φωτογράφηση, είναι στο πόσο αξιόπιστη είναι η μαρτυρία του όρου που στο λέει. Γιατί η φωτογράφηση και διάφορα βγαίνουν διάφορες απάτες, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Τώρα ιδίως δεν το συζητώ καθόλου. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε τώρα δεν λέω για τις νεράιδες, λέω αντίστοιχα, γιατί μπορεί να σχετίζονται αυτά τα θέματα. Αυτές οι προσλήψεις δηλαδή, το τι ακριβώς είναι, μπορεί να είναι διασυνδεδεμένες. Έχω γράψει ένα βιβλίο Κοσμικές Διαδρομές που μέσα έχω αναλύσει λίγο στον βαθμό που μπορεί να αναλυθεί το φαινόμενο των UFO, ας πούμε, και το πώς μπορεί να σχετίζεται με μια οπτασία, με τους αγγέλους παλαιότερα και ανάλογα και με το κουλτουριστικό υπόβαθρο μπορεί να παίρνουν αυτές μορφοπλασίες οι οποίες είναι σε σχέση με μια τρέχουσα τεχνολογία, Φερρυπίν. Θυμάμαι, αυτό ξεκίνησε με τα UFO, ξεκίνησε το 1947 από έναν τύπο, ας πούμε, ερασιτέχνη πιλότο, ο οποίος ήταν κάπου στα βουνά του Βέρμοντ στην Αμερική και είδε τους υπτάμενους δίσκους, όπως τους ονομάσανε. Εμένα η θιά μου, αδερφή του πατέρα μου, άσχετα τώρα τελείως, μου μιλούσε για γεγονός το 1945 που έγινε, αμέσως μετά τα Δεκεμβριανά και τον πόλεμο και εκεί, καθόταν εκεί στις ρούγες του χωριού αυτή η αδερφή, πανέξυπνη γυναίκα να πούμε, με ανθρώπους που το είδαν εκεί και είδαν μία πύρινη σφαίρα η οποία ερχόταν και είδε ότι κάθισε στα χωράφια τους, λίγο πιο πάνω. Τρέξανε στα χωράφια, την είδαν και σηκώθηκε, ουπ και έφυγε. Και με ρωτούσε τι είναι, από μια απορία, περιμένοντας από μένα που ήμουν επιστήμονας, μικρός αφηκτής μου να πω, τότε μου τα ρωτούσε, τι ήταν αυτό βρε παιδί μου, είδαμε αυτό και εκείνο. Τη λέω τι ήταν τώρα, δεν πες. Έχουν συμβεί πολλά τέτοια στη Μάνια, έχουν συμβεί, ας πούμε, βοσκοί να έχουν χαθεί πάνω στα βουνά και να έρχεται μια σφαίρα η οποία τους οδηγεί σαν να είναι φακός και κατεβήκανε κάτω. Βλέπουν πράγμα. Βλέπανε παλιοί νεράιδες, το λένε, βλέπαμε αυτά. Χορεύανε λέει και δεν ήταν πάνω στο βουνό. Έλεγα και το ξαναλέγαμε έτσι τελείως περιστασιακά και από εκεί ξεκινήσει ότι υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Επάνω η νότια κατάληψη του Αττικού Ταϊγέρου, αυτή είναι η Μάνη, η πόλη ας πούμε η νότια, το νότιο κομμάτι της Ορωσιάς αυτή λέγεται Σαγκιάς και είναι από τα γερός και φτάνει μέχρι το Τέναρο. Α, και εκεί έβαλα, ξέχασα, και εκεί έβαλα αυτή την πινεζούλα, στο Τέναρο να σου πω. Το Τέναρο που είναι ο ναός του Ποσειδώνος και το ψυχοπομπείο και όλα αυτά του Άγιοι και τα λοιπά. Το απομεινάρι του ναού του Ποσειδώνος δεν ήταν ο Ποσειδώνος ο πρώτος κτήτορας εκεί, ήταν ο Απόλλων. Και το αλλάξανε, ο Ποσειδώνας ήταν σπουδαφός. Και κάνανε σκαντζαβάρδια αυτοί οι δύο. Το άλλαξαν ο Απόλλων με τον Ποσειδώνα. Υπάρχει ολόκληρη τα κείμενα αυτά, νομίζω, στο Στράβωνα είναι, δεν ξέρω. Αν θυμάμαι γιατί έχω κάπου αναφέρει και τα λοιπά. Και κάπου αλλού ναι, είχα βάλει ένα για τις νεράιδες εκεί, στο Πορτοκάγιο, εκεί πέρα, δίπλα ακριβώς στο Τέναρο, ας πούμε, που τις βλέπανε
γινόταν αυτό το πράγμα και σε άλλα χωριά λέγανε, υπάρχει μια θεώρηση, όταν ανεβαίνει στο Σαγκιά επάνω, εκεί έχει το plantation, πώς το λένε, το φυτικός πληθυσμός του βουνού αυτού είναι ιδιόρυθμος, δηλαδή έχει πάρα πολλά αγριολουλουδά, έρχονται βουτανολόγοι από όλο τον κόσμο, ας πούμε, και τα ψάχνουν, γιατί είναι μόνο σε εκείνη την περιοχή. Πολλά εξ αυτών είναι παραστησιογόνα. Και λένε ότι όταν έχει, ας πούμε, ομίχλη, γιατί εγώ πολλές φορές που ανέβαινα για χρόνο, ξεχνώ, μας έπιανε μια ομίχλη, με έπιανε δηλαδή, και δεν έβλεπες τι σου γινόταν. Και από την ομίχλη λέγανε πολλά, γιατί είχαν πολλά τέτοια περιστατικά που σηκώνει από κάτω ό,τι άλλα από αυτά, ότι ήταν θέμα παρεστήσεων που δημιουργείται από αυτό. Έτσι λένε ως υποτολογία, ψαγμένο πολύ δεν είναι. Το άλλο που λέγανε, και θυμάμαι τον πρώτο που το άκουσα και πράγματι έτσι είναι, γιατί το έχω ψάξει, σας λέω τώρα τα βιωματικά, γιατί έχω διαβάσει και πάρα πολλά αυτά, είναι στη Μάνη, επειδή η Μάνη είναι ένας πληθυσμός που είναι ασήμαντος, κοινοβουλευτικά, ας πούμε, είναι κάτι ψήφιες, τους δίνει κανένα σημασία τώρα τι είναι η Μάνη. Δεν βάζανε ρεύμα εκεί πέρα, δεν είχαν, έπρεπε να έρθει η δικτατορία και έβαλε τη ΔΕΗ. Από όταν πήγε η ΔΕΗ το ρεύμα, οι κολόνες με το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά πεδία, χάθηκαν τα πολλά αυτά φαινόμενα. Και όντως ο ηλεκτρομαγνητισμός, ξέρετε, υπάρχουν αυτές οι κάσκες που σου δημιουργεί, ας πούμε, το φορέσεις και βλέπεις οπτασίες, δηλαδή ο εγκέφαλος διεγείρεται, έχω γράψει ένα βιβλιάκι γι' αυτό, ας πούμε, με τις μαγείες του εγκεφάλου. Μπορεί να διεγερθεί είτε χημικά, LSD, ουσίες, μανιτάρια, το ένα το άλλο, είτε ηλεκτρομαγνητικά, να σου βάλει μέσα σε ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, είτε κρουστικά, να σου δώσουμε μία πάνω στο κεφάλι, ας πούμε, για να τα βλέπεις διαφορετικά. Και αυτό που ακούτε έχει συμβεί, δηλαδή έχω γνωστό δημοσιογράφο, ο οποίος είναι μεγάλο βεληνικές στο όνομά του, ο οποίος ξεκίνησε κομμουνιστής, πήγε να παρκάρει μία φορά το αυτοκίνητο του στην πλατεία Κλασμόνος και έγινε ένα λάθος και πήρε την μπάλα στο κεφάλι και από την άλλη μέρα έγινε βασιλικός. Και το λέει, αυτό είναι αστείο. Δεν είναι αστείο. Υπέστη ο εγκέφαλος, ας πούμε, ένα ταρακούρημα και είδε την ορθοτόμηση του λόγου της αληθείας. Αυτά. Ναι, για τις νεράιδες τώρα, οι νεράιδες. Οι νεράιδες και η γλυκόλαξη. Πέρα, γίνεται ο κακός χαμός. Η παράδοση είναι, οι Μαυρομιχαλαίοι ήταν ωραίοι άντρες όλοι. Μέχρι και ο τελευταίος, ο Κατσάκος Μαυρομιχάλης, ο οποίος ήταν και είχε ερωτευτεί την κόρη του, της Δούτσιας της Πλακεντίας, πέθανε από φυματίος, πήγε σε μια αποστολή κτλ. Αυτός ήταν γιος του Κατσί Μαυρομιχάλη που έκανε τα κινήματα που διώξανε τον Καποδίστρια, φάγανε τον Καποδίστρια, έγιναν μαλλιά κουβάρια τέλος πάντων, αλλά ήταν ωραίοι αυτοί. Πέρα από ότι ήταν παλικαράδες, ο δε Ηλίας Μαυρομιχάλης, ήρωας μεγάλος και αυτός και στην Εύβοια του έχουν το άγαλμα, στη Μάνη δεν το έχουν, στην Εύβοια που έπεσε εκεί πέρα, ας πούμε, αυτοκτόνησε αυτός τον κυκλώνα και πήγε να μην πέσει, ας πούμε, αυτοκτόνησε. Και έλεγε ο Μέρ εκεί πέρα που ήταν της Καρίστου ότι κρίμα στο παλικάρι, ας πούμε, είδε θεόμορφος ήταν έτσι, που είναι οι προσωπογραφίες γίνανε την εποχή εκείνη, ας πούμε. Και ο Κυριακούζης Μαυρομιχάλης, που ήταν πάνω στο Σούλη και τα λοιπά, όλοι ήταν άντρες, ωραίοι. Αυτοί, λέει, ήταν η καταγωγή τους, γιατί ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο προπάπος τους, πατέρας αυτών που ήταν στα ογλωφικά, τα ογλωφικά ήταν ο Πιέρος και ο Μαυρομιχάλης και ο Σκυλόγενης, ο Ιωάννης Μαυρομιχάλης, τα παιδιά του. Αυτός βρήκε μια νεράιδα στο λιμένι. Το λιμένι είναι μετά την Αρεόπολη, ένα μεγάλο κόλπο και εκεί βγήκαν οι ορλόφοι. Από εκεί έγινε η συμμαχία με τους Μαυρομιχαλαίους. Στην Κουρμαδιά. Κουρμαδιά έχει μια Κουρμαδιά, οι μανιάδες τους λένε Κουρμάδες. Και η Κουρμαδιά είναι η Κουρμαδιά. Στην Κουρμαδιά λοιπόν από κάτω βρήκε μια νεράιδα. Μια νεράιδα λέει με ξανθά μαλλιά κλπ. Η οποία ήταν βουβή αυτή, ναι, δεν μιλούσε, βουβή. Ναι. Και την παντρεύτηκε και από αυτήν έκανε τα παιδιά και βγήκαν ωραία. Και υπάρχει μια ιστορία ότι αυτή ήταν μια γενοβέζα πριγκίπισσα και είχε μια υπόθεση ερωτική και την έστειλε ο πατέρας της, ας πούμε, να πεθάνει και δεν ξέρω τι. Κάτι υπάρχουν διάφορες τέτοιες παραφιλολογίες. Απλά έλεγα, και αυτό έχει το νόημά του, ότι εγώ αυτά τα έμαθα παιδάκι 4 χρονών. Πέρα που με πήγαινε ο πατέρας μου, αυτά δεν μου τα λέγανε και δεν τα ξέραν και οι μανιάτες, οι παππούδες μου, αυτά τώρα με το ακριβή ιστορία, τα μάθα στον Καραγκιόζη, στον Πειραιά. Εγώ είμαι Πειραιώτης, δηλαδή, ελήφθης εν Πειραιή. Ο Χαρίδημος, μεγάλος καραγκιόζο παίκτη, και είχε την νεράιδα της Μάνης, το έλεγα μάλιστα και σε τελευταίους καραγκιόζο παίκτες, που το παίζουν αυτό το έργο, έρχονται και στο Γήθιο, ο Ιάσονο Μελισσινός, είναι και κάτι άλλο.
Και το έδειξε λοιπόν ότι ο Γιώργος, ας πούμε, την πήρε αυτή και ήθελε να μιλήσει το Γιωργάκη Μαυρομιχάλης, ας πούμε, με τη γυναίκα του, με την Ιερά, δεν μιλούσε αυτή. Έτσι μιλούσε, βρε καλή μου χρυσή μου. Οπότε έκανε το τέχνασμα να πούμε να πάρει το παιδί και να πάει να το πετάξει στο φούρνο. Και εκεί άκουγε, ας πούμε, το κάνει στο παίκτη, να κάνει τη φωνή της γυναίκας και λέει «Μη Γιώργο!» Και μίλησε η Νεράντα και πήγε να τους πετάξει το παιδί στο φούρνο. Ναι, οι Νεράντες λοιπόν, τι ήθελα να πω, να καταλήξω ότι αυτό το πράγμα, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πού οφειλόταν και τι λοιπόν, μας το κατέστρεψαν οι ανεμογεννήτριες μέσα σε πάνω στα βουνά. Εγώ το έχω περπατήσει, είναι κάτι, αλλά βέβαια φταίνε οι μανιάτες, βεβαίως φταίνε οι μανιάτες, γιατί το τοπίο εκεί πάνω για συγκροτημένη περιπατητική και αναρριχητική, ας πούμε, εκστρατεία κλπ. Ενδείκνυται. Εκεί πέρα θα δείτε υπάρχουν πολίσματα, όταν ανεβείς στο βουνό, μετά έχει κοιλάδες μέσα. Μέσα στο πουθενά, και έχει παλιές πόλεις, έχει κτίσματα, τα λέμε κυκλόπια εμείς αυτά, ας πούμε. Αυτά όλα περάσαν τώρα έναν δρόμο, παιδιά, έκανα για να περάσω εγώ το Σαγκιά εκεί πάνω κοντά στο χωριό μου 3 ώρες. Και τώρα όταν ανέβηκα, ας πούμε, έχουν ανοίξει δρόμο σαν την 2 φορές σαν τη Συγκρού, ας πούμε, χώμα, το βέβαια τεράστιο και το έκανα σε 1/4. Έχει καταστραφεί πλέον, δηλαδή επήρθε η απομάγευση του τοπίου. Τώρα θα μου πείτε ποιος ενδιαφέρεται για την απομάγευση του τοπίου, ξέρω εγώ, εμείς ενδιαφερόμαστε να πούμε, τι να πω. Αυτό το πράγμα, πέραν το ότι, εντάξει, εγώ που τις βλέπω κιόλας, και έλεγα ότι για να τις χωνέψω να πούμε, τις ονομάτισα. Εμείς έχουμε τις πρώτες που βάλαμε ένα στο δικό μας απέναντι, κάπως να τις αποδεχτείς, δεν γίνεται αλλιώς να πούμε, τις βάφτισα. Έχουμε και ένα γλύπτη εκεί, το Γεωργαρίου, ας πούμε, ο οποίος είναι ωραίος γλύπτης και του λέω, ρε Πέτρο, να τι θα κάνεις, ας πούμε, όταν μετά από 20-30 χρόνια αυτά τα πράγματα τελειώσουνε, θα τα κάνει αγάλματα τον κορμό. Να πα πέτρα και θα κάνει τεράστια αγάλματα. Γιατί εγώ τα έχω βαφτίσει. Η Αθηνά, η Χαλκίδα, όλα λακωνικά να πούμε. Ο Κάστρο και ο Πολυδεύτη, ναι, ο Κάρνιο Απόλων, η Ορθία Άρτεμι, ο Τενάριο Ποσειδών και ο Κεράβιο Ζεύση να πούμε. Όλοι είναι εκεί. Πάω να βάλει πέτρα, α πούμε, να σε χρηματοδοτήσουν κάποιοι να πούμε Έλλον Μάσκ και δεν ξέρω τι, και να φτιάξει αγάλματα, α πούμε, των Θεοτήτων. Αυτά. Πέραν από ότι αυτά χαλάνε, κάθε τόσο τα βλέπουν χαλασμένα και έχω γνωστούς που δουλεύουν, νομίζετε και κάθε τόσο τα βλέπεις εκεί, δεν κινητά. Άντε φέρετε Πακιστανούς, λέω, τα γυρίσουμε. Και όλα τα γνωστά, ότι δεν υπάρχει ακόμα το σύστημα να το βάλεις αυτό, είναι πάρα πολύ χρήματα θέλει για να δημιουργηθεί, πέραν της καταστροφής θα κάνεις ολόκληρο συγκρότημα για να την εναποθηκεύεις αυτή την ενέργεια και να την διοχετεύεις όταν χρειαστεί. Τώρα πάει όπως του έρθει αυτή τη στιγμή. Έχουν κάνει τα πάντα εκεί και συνεχίζουν να κάνουν. Η κυρία πρόεδρος που είναι οικολόγος, η κυρία Κατίνα, πώς την λένε αυτή, αυτή ήταν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όταν απέρριψε όλες τις αιτήσεις των Μανιατών. Βέβαια, και οι Μανιάτες τώρα ψηφοδέης είναι, εδώ που τα λέμε, ας πούμε, παριστάνουν, αλλά είναι άλλα μέρη, στην Καρδίτσα, δεν ξέρω σε κάτι νησιά, που αντισταθήκανε πολύ περισσότερο. Οι Μανιάτες το αφήσανε και γίνανε. Τους πληρώνανε και 50 ταμπουλάρια, ένα 50 να πάνε πάνω από αυτά. Αυτά τώρα τι να λέμε, να πούμε, τα αποδέχεσαι. Τελικά, αυτή είναι η αλήθεια, ό,τι που τα μάρα είναι εδώ, αποδέχεσαι, ας πούμε, ως έργο τέχνης στην Γκερνίκα του Πικάσο. Το οποίο είναι ένα εκδοματικό, δεν είναι εργοτέχνης αυτό, όπως και άλλα του Πικάσο. Ο οποίος ήταν στα Νιάτα, πολύ καλός ζωγράφος, μετά κατάλαβε το τέχνος μας πούμε ότι ο Κουταμάρης να δίνει στον κόσμο. Ναι, δεν υπάρχει, δεν είναι Πικάσο. Είχα πάει στο Τέιτ μια φορά το 70, όταν πήγα στην παλιά Τέιτ, τώρα δεν έχουμε πάει στο Νοβιβλίο, με ένα φίλο μου, ο οποίος ήταν έτσι κοντούλης, πολύ καλός φυσικός και αριστερός. Αριστερή, είχε αυτή η κομμουνιστή. Εμείς τότε, δεκαετία του 60, πότε μπήκα εγώ το 64-65 στο Πανεπιστήμιο, να πάρουμε ταξί. Ήταν πολύ σπάνιο το γεγονός να πάρεις ταξί. Και κάποια φορά πήραμε, είμαστε μαζί, φίλοι είμαστε με αυτό. Τον έκρυβα επί δικτατορίας. Μίλησε και τώρα εδώ στον πατάρι, γιατί φοβόταν να τον πιάσουν. Ναι. Είχε και κάτι φαβορίτες, τον λέγανε Ραμόν Νοβάρο. Πήραμε ένα ταξί, εμένα από τον πατέρα μου που έλεγε να πηγαίνεις με το ταξί άμα πάρεις από καλό δρόμο, όχι από τον κοντινότερο, για να βλέπεις, ρε παιδί μου, κάτι, μην πας τώρα από σοκάκια και τέτοια. Και καθόμουν μπροστά. Όπως και στην Αγγλία πήγαινα στο πάνω, εκεί δεξιά, ας πούμε, εκεί να σας πω από τις South Africa εμπειρίες που έχω από το ταξίδι αυτά που κάθεσαι πάνω, για να κοιτάς. Αυτό σας το πω, άμα δεν σας κουράζω, σας το πω για τις South Africa.
Κάθομαι λοιπόν μπροστά στο ταξί, κάθεται αυτός από πίσω, μόλι βγήκαμε, μου λέει που είναι μια βαριά. Εσύ μου λέει, τι σοβαρά μου λέει, κάθεσαι μπροστά. Του λέω γιατί. Δίπλα στο ταξιτζί μου λέει, ο κομμουνιστής. Του λέω ναι, μόλι. Γιατί, του λέω. Αυτή βρωμάνε, ρε, μου λέει. Τέτοιους κομμουνιστές έχω δει παιδιά, σημαίνει δηλαδή που δεν το λέω, δηλαδή, πραγματικά έχω δει το μακαρίτι τον, πώς το λέγανε τον, ένας γνωστός ο οποίος έπινε κιόλας, μόλις ξεχνά, θα θυμηθώ το όνομα του, ήταν και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε κάποια φάση και ήρθαν στην Πάτρα να παρουσιάσουν ένα βιβλίο φιλοσοφίας, μιας φιλοσόφου, τέτοιας, φιλολόγου φιλοσόφου, οπότε άρχισαν και έλεγαν ακατάληπτα πράγματα. Λέγανε αυτά τα περί του όντους, μη όντους και δεν ξέρω τι. Και λέω κάτσε ρε γάμο το, δεν μπορεί τώρα να μην καταλαβαίνω εγώ κάτι, θα πρέπει να καταλαβαίνω από αυτά που λένε ας πούμε. Εν τω το ακροατήριο ήταν γενικώς έτσι αριστερό, πάει χειροκροτούσα, όπως χειροκροτούσαν τον Νταλή κάποτε, ο οποίος τους πασάλιβε, έβγαινε στην Γαλλία, έκανε μια διάλεξη, ναι, με ένα κουβά, τα είχα τους ζωγραφίσει και μετά έριχνε και πάνω τους και αυτοί χειροκροτούσαν και λέει ηλίθιοι είστε, σας βρέχω, σας πασαλίβω και εσείς είστε ηλίθιοι. Γιατί αυτός ήταν ο Νταλή, ήταν ωραίος, αναρχικός και καλός ζωγράφος. Και του είπα, όχι ο Κουρτοβίτς, ο άλλος, ο Κοροβέσης, ο Περικλής Κοροβέσης. Ναι, ναι, ένας ο οποίος έπινε και το συνέχεια, έπινε, έπινε, ένα κατακόκκινος εκεί ο Κοροβέσης καθόταν, αυτή η πέρα, ναι. Και λοιπόν λέω, με συγχωρείτε λέω, εμείς θέτη, εγώ είμαι θετικό επιστημόν λέω, αλλά εμείς όταν κάνουμε μια διάλεξη, λέμε πέντε πράγματα, το 70% του ακροατηρίου, γιατί όλοι τριβόταν εκεί πέρα, δεν καταλάβαινε τίποτε τι έγινε. Ναι. Το καταλαβαίνει κάτι, ας πούμε, περί τίνος πρόκειται. Εδώ δεν καταλάβαμε, ας πούμε. Και γυρίζει αυτός και μου λέει, κοιτάξτε, αυτή η διάλεξη δεν είναι για κομμώτριες. Λέω, συγγνώμη, εγώ λέω φιλελεύθερος είμαι, δεν μπορώ να αντιληφθώ, λέω, το πνεύμα σας, γιατί εμείς, οι φιλελεύθεροι, λέω, θεωρούμε ότι υπάρχουν καλές κομμώτριες και κακές κομμώτριες. Καλοί δικαστές και κακοί δικαστές, αυτός κατάλαβε, ας πούμε, την ταξικότητα του αυτού καημένος και κατακοκκίνησε και προσπαθούσε να το διορθώσει, αλλά πού να το διορθώσει να γίνει. Και αυτό στους αριστερούς, παιδιά, το έχω ακούσει πολλές φορές και σε φίλο μου να το λέει και του λέω, όπα, εδώ, πού, αυτό. Ναι, μου λέει, εντάξει, τι, δεν υπάρχουν, το λέει, η πραγματικότητα, έτσι, δεν υπάρχουν, υπάρχουν, λέει, χαμηλή, εντάξει, και άλλα πολλά, τώρα τι να πει. Τα τοπονύμια πες μου τις μάτες. Τα τοπονύμια είναι αυτό που είπες, ότι υπάρχουν μνήμες αποτυπωμένες στα τοπονύμια. Τα οποία είναι, δηλαδή η Λακωνία κατεκτήθημεν από τους Δωρείς, αλλά το αχαϊκό στοιχείο, οι Αχαιοί έμειναν πολύ έντονοι μέσα. Το γραμμένο στο ενοπτικό αυτό και με τα στοιχεία, ας πούμε, και οι Αμίκλες και ο Νάκησος και ο Απόλλων, ας πούμε, των Αμικρών με το τεράστιο άγαλμα και όλα αυτά. Και υπάρχουν, έλεγα, ότι τα έπι που είναι καταγεγραμμένα όπως τα ξέρουμε εμείς. Και πράγματι, ρε παιδιά, αυτά είναι, μου λέει για τη Μαυροπούλου, ας πούμε. Είναι περίεργο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι την εμπειρία που είχα από τον πατέρα μου. Εγώ, όταν το απήγγειλε, ήξερε ο πατέρας μου, ήταν της χωροφυλακής, αλλά ήταν από σχολεία που ήταν πολύ μορφωμένο. Και είχαν και κοινωνική παιδεία και παιδεία στα αρχαιολογικά γράμματα. Και ήμουν μικρό στο δημοτικό και μου απήγγειλε τον Όμηρο. Και όταν μου έλεγε αυτό το μήνυν άιδε θεά πύλη άδειο, χιλίο σουλωμένη μη μυρία και ίσα αλγέθηκε πολλά διφθήμου ψυχά άιδη, προείε ψενιρών, αυτού δε λόρια τέφιε εκείνε συνιονίσιτε πάση. Διό δε τελείε τον βουλή εξούδη τα πρώτα διαστή την ερίσαντε ατρεήδη στε άνα ξανδρών και δύο αγγελέ. Καπ κοκάλωνα. Κάτι έκανε. Ναι, τι πράγμα είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω τίποτα προφανώ. Τι πράγμα είναι αυτό. Και πριν από μερικά χρόνια διάβασα και μου έκανε εντύπωση, αυτό επάθε και ο Σλίμαν. Του το πρωτοδιάβασα ένας, έχει στην αυτοβιογραφικά, έχει ένα πολύ ωραίο, το διάβασα στα γερμανικά, το βρήκα έναν δρόμο, ας πούμε, το διάβασα του Σλίμαν, πριν να κάνει τις αναστατές, που πήγε Ιθάκη, Μουκίνες, Τρία, ναι, και περιέγραφε λοιπόν ότι τα πρώτα του βήματα, γιατί ήταν παιδί φτωχό που τον είχε στείλει σε ένα μπακάλικο και δούλευε, και πήγε ένας γιος παπά, ο οποίος ήταν αναρχικός από το σχολείο και μέθησος και δεν ξέρω τι, τον είχαν διώξει από το σχολείο και πήγαινε και του απήγγειλε την Ιλιάδα, αυτό το κομμάτι. Και έμενε, λέει, τόσο αυτός, ώστε του δίνει τυρί δωρεάν για να το ξαναπαγγείλει. Και έτσι αυτό είδε, το έπαθα και εγώ, άρα δεν είναι τυχαίο, ναι, για το θέμα το ομιλικό. Και όταν το διαβάζω και τώρα, σας είπα τρίτη φορά, για τρίτη φορά τελειώνω τώρα την Οδύσσια στον πρωτότυπο. Είναι τόσο ζωντανό το κείμενο. Πού να το ξέρεις όλο,
Λες πάντα να δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Είναι απίθανο, ας πούμε. Και είναι βέβαια ιστοριούλα ζωντανή, ζώσα έτσι, δηλαδή είναι μια πραγματικότητα ζωντανή. Και έχει και πάρα πολλά ωραία τσιτάτα μέσα αυτός, δηλαδή οι γενικότητες, να τα μαζέψω αυτά, να τα βγάλω από μέσα από αυτά, γιατί είναι έτσι σαν αποφθέγματα αυτά που κακώς, γιατί από τον Όμηρο δεν ξέρουμε τίποτε. Και ο Όμηρος επίσης, χρειάζομαι ένα λεξικό, έχω ένα του Παναγή Λορετσάτου, του μπαμπά του Ζήσιμου Λορετσάτου. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο, αυτό πάντως είναι εντάξει, δουλεύει, αλλά το κύριο είναι αυτό, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, κάποιος, θα το θυμηθώ, αρχαίος, ότι Όμηρον εξ Ομήρου σαφηνίζει. Και έτσι μαθαίνεις και τις ξένες γλώσσες, δηλαδή είναι το διδάκτης των γλωσσών. Λες ότι πήγα στο παντοπολείο και ήθελα κάτι να πιω και αγόρασα. Τι να αγόρασες άμα δεν ξέρεις τη λέξη, ντουμπουντάδα. Τι να είναι η ντουμπουντάδα, να είναι πορτοκαλάδα, να είναι λεμονάδα. Το μαθαίνεις από το μέσα δηλαδή. Και το βλέπω κι εγώ δηλαδή, διαβάζοντας το, βλέπεις όλο το νόημα, αλλά είναι κάποιες λεξούλες που είναι κενές, αλλά τις συμπληρώνεις με το τίτλο. Αυτά λοιπόν τα καταγεγραμμένα έπι, τα οποία μπορεί να είναι το 800 π.Χ. Χριστού, λένε μερικοί, μπορεί να μην είναι του 1000 π.Χ. Χριστού καταγεγραμμένα, μπορεί να είναι το 800. Τα μάρμαρα, ναι, αυτό ήθελα να πω που ξέχασα την πινεζούλα. Που λες το είχαν γραμμένο στο μάρμαρο. Και λένε πολλοί ότι αν και σήμερα γράφαν στο μάρμαρο, τέτοιες κουταμάρες που έχουν γραφεί δεν θα είχαν γραφεί, γιατί προσέχανε με τα γραφή στο μάρμαρο. Λοιπόν, αυτά τα έπι υπήρχαν προφορικά παράλληλα πολλά, ο Γιώργος θα ξέρει πολύ καλύτερα και όσοι έχουν ασχοληθεί με τα μερικά. Πολλά διατηρηθήκανε τοπικά. Εμείς έχουμε τοπονύμια εκεί, κάτω στο πρώτο κάγιο, όπως τελειώνει το τέναρο, έχει δύο λιμάνια. Το ένα το λέμε Μαρμάρι και το άλλο είναι Πορτοκάγιο, αλλά δεν είναι έτσι, είναι Ψαμαθούς και Αχιλάτσικο, είναι ο Αχίλιος Λιμίν. Είναι Αχιλλέας. Υπάρχουν από τα καταγεγραμμένα ομηρικά ότι έδινε, ας πούμε, ο Μενέλαος Σπρίκα στον Αχιλλέα, το τάδε και το τάδε εκεί πέρα. Εμείς έχουμε φθείο, δίπλα στο χωριό μου είναι φθείο. Ναι, έχουμε αρφίκια που λένε ότι ήταν από τα ορφικά, ότι πήγαινε ο Ορφέας παράλληλα για να πάει στο σπήλαιο του Άδη κάτω, ας πούμε, στο ψυχωματείο εκεί κάτω. Ας πούμε. Έχουμε δηλαδή τέτοια πράγματα και άλλα, έχουμε άρμακα σαν πάνω που είναι κάτι που σου λέω πολίσματα, που μπορεί να είναι από το Ερμής αυτά, ας πούμε. Ναι, το άρμακας που λέγανε, ας πούμε, ο Ερμής και αυτά, διάφορα τέτοια, τα οποία είναι, δεν έχουν ψαχτεί για να δούμε την συνέχεια και τον ζώο μας. Δίπλα μας, εμείς στο χωριουδάκι μας είναι 5 σπίτια που έχουμε φύγει στη Μάνη. Ο ένας δεν ανέχεται τον άλλο, είναι αναχωρητές. Πάνε και κάνουν ξεμόνια. Έτσι, κάποιοι φύγανε και κάναν 5 σπίτια πριν από 200 χρόνια, 300, από το Δρίαλο. Ο Δρίαλος είναι το κεντρικό χωριό, να πούμε. Δρίαλος είναι ο αδερφός του Κένταβου, ας πούμε. Ναι, και εντάξει είναι και Δρύς και Άλσης, ας πούμε, και θάλασσα και βελανικές, ας πούμε, αλλά είναι παλιές ονομασίες οι οποίες δημιουργούν την αίσθηση ότι πράγματι αυτά έρχονται από παλιά. Υπήρχε πάντα η φήμη, ας πούμε, ότι εκεί ήταν οι κύκλοπες. Έχουμε τεράστια έτσι κυκλόπια. Αυτό λέει είναι ο βράχος του κύκλοπα που έριξε ο κύκλοπας. Έχουμε κτίσματα που τα λένε κυκλόπια εκεί πέρα, ας πούμε, με τεράστιους βράχους από κάτω. Πώς τους βάζανε αυτούς, τι κάνανε, δεν ξέρω. Αυτά περίπου. Άλλη φορά θα δούμε. Καταρχάς, οι Μάνοι, όχι λένε. Γεωμορφολογικά έχει αιματίτη, είναι και πολύ κοκκινόχωμα. Σου λένε και κοκκινοπόδαρος αυτός, επειδή είναι κοκκινόχωμα. Σπάει εσύ. Έχει αιματίτη, έχει σίδηρο. Είναι σιδηρομαγνητικό υλικό. Έχει ηλεκτρομαγνητισμό, πολύ ισχυρό. Έχει έντονο μαγνητισμό και αυτό ισχυρίζονται, λένε και οικοτολογικά, αλλά είναι σε έναν ευαίρο, δεν ξέρω, λογικό ακούγεται, ότι οι άνθρωποι εκεί μαγνητίζονται. Δηλαδή πάνε άνθρωποι και δεν φεύγουν, ξένοι. Και δεν φεύγουν από τη Μάνη, έρχονται συνέχεια στη Μάνη. Είναι πολλοί που είχαν έρθει, ο Πάτρικ Λι Φέρμορ, ας πούμε, αυτός ο οποίος είχε έρθει στην Καραμίλη. Ο Μπρους Τσάτουιν, είχε έρθει εκεί, ο Μπρους Τσάτουιν τα φύγε εκεί, στον Άγιο Νικόλα αυτή. Είναι πολλοί. Ο Λόρες Ντάρελ, έχω μεταφράσει ένα ποίημα του. Ο Λόρες Ντάρελ ήταν στην Καλαμάτα, στο British Council, πριν από τον πόλεμο. Και φεύγοντας πέρασε από τη Μάνη και έχει γράψει ένα ποίημα για το τέλος. Πάρα πολλοί έτσι τέτοιοι και σύγχρονοι τώρα είναι στη Μάνη. Πολλοί από τον αστικό έτσι, ιστό της Ελλάδος έρχονται στη Μάνη και κολλάνε. Είναι ή σου αρέσει ή δεν σου αρέσει, γιατί είναι κάποιοι που λένε όχι δεν μπορώ σε αυτό το μέρος να πούμε. Άρα είναι συνέλιξη. Δηλαδή για να προσλάβεις αυτά τα φαινόμενα κάτι πρέπει να έχεις μέσα σου.
Πρέπει να είσαι δέκτης, αλλιώς δεν είναι η διάθεσή σου τέτοια, η πρόσληψή σου που μπορείς να κάνεις, αλλιώς δεν νομίζω ότι είναι. Αλλά ο πατέρας μου θυμάμαι, γιατί ο πατέρας μου ήταν φοβερά ειλικρινής, είναι δημοσιευμένα αναλυτικά αυτά, είχε πιάσει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά απατεώνων, γιατί αυτά είναι χορός όπου η απάτη ζει και βασιλεύει. Αλλά υπήρξαν δύο περιστατικά που ήταν αυθεντικά, ας πούμε, ναι. Το ένα μάλιστα που ήταν poltergeist, αυτά τα τηλεκινητικά να πούμε, ήταν μια κοπέλα σε ένα ξενοδοχείο της Τάσου, μεγάλο, υπάρχει ακόμα, το οποίο ήταν στην εφηβεία και λίγο αλήθωρη, κάπως έτσι προβληματική να πούμε. Εξφενδονιζόταν αντικείμενα, γινόταν πράγματα, ερχόταν βροχή, πέτρες επάνω στη στέγη κλπ. Και η αστυνομία, ο πατέρας μου ήταν αστυνόμος και υπήρχε διοικητής παραπάνω, ήταν νομοτάρχης τότε ο πατέρας μου, μιλάμε το 1936-37 κάπου εκεί. Έκανε μήνυση στον ξενοδόχο, ο διοικητής, για διατάραξη της κοινής υγείας, για προσβολή της διάδοσης ψευδών ειδήσεων, υπάρχουν κάτι στον ποινικό κώδικα, διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε, διάδοση ψευδών ειδήσεων, δεν υπάρχουν, τράβηξε μήνυση του ξενοδόχου, φταίει ο ξενοδόχος που το λέει αυτό. Και αυτός πήγε και έφερε τον Ντανάγρα. Και πριν φτάσει η υπόθεση στα δικαστήρια, δεν πήγαινε ο διοικητής γιατί κατάλαβε ότι κάτι άλλο ήταν και έστειλε τον πατέρα μου στην Καβάλα που έγινε το Μπουγλάβιο, όπου ήταν ο Ντανάγρας. Και λέει, θα σας κάνω, θα σας το δείξω, λέει, ότι συμβαίνει, γιατί αυτό το παιδί, λέει, σεβαστεί, λεγόταν. Και το βρήκα στην Αγγλία μετά σαν περιστατικό αυτό σε βιβλίο και επειδή δεν είχα λεφτά δεν πήρα το βιβλίο που έλεγε αυτά τα φαινόμενα και την άλλη μέρα πήγα και δεν το βρήκα. Δεν μπορώ, ψάχνω να το δω με τη σεβαστή. Και η σεβαστή λοιπόν, μπήκαμε λέει σε ένα δωμάτιο, ήταν ο εισαγγελέας, ο πατέρας μου και ο Ντανάγρας. Αξιοπρεπέστατο, τον Ντανάγρας ήταν αξιωματικό του ναυτικού λεπτός και τα λοιπά, δεν ήταν πολύ σοβαρός. Και μπαίνουμε λέει μέσα και ήταν ένα μπαούλι μέσα στο δωμάτιο. Ήταν ένα παλάτι, ξέρω εγώ, εκεί που απάνω είχε κάτι κρεμμύδια. Και ήταν στον τοίχο λέει κρεμασμένο και ένα πέταλο των παπουσιών. Αυτά που βάζει στο κόκκινο. Και μπαίνει λέει η κοπέλα μέσα και της λέει ο Ντανάγρας εκεί. Και αρχίζει λέει τον μπαούλο να κάνει τουτουτουτουτουτ να κινείται. Όλοι οι πατάς μας δουλεύουν. Εδώ έχει από κάτω είναι κρεμμένος, έχει καταπαγητεί και κάποιος το κάνει πάνω κάτω. Πάει εκεί ας πούμε το τραβάει, τίποτε, ανοίγει μέσα, τίποτε, μια κουβέρτα υγεία, τίποτε. Μέχρι να κάνει αυτό φεύγανε τα κρεμμύδια ας πούμε, τρέχανε κάτω. Και μετά, το πιο σημαντικό γιατί το έχω διαβάσει μετά το πράγμα αυτό, φεύγει λέει το πέταλο από τον τοίχο και δεν πέφτει κατά να κάνει τάμι, νόμος βαρύτως, κάνει τροχιά μαλακή, αργά, αργά, και φύγει. Ναι. Και τα μαζέψαν ακόμα, όπως είχαν τη μήνυς, ναι, και ήταν αυτό με το περιστατικό με τη σεβαστήνα. Το άλλο ήταν ακόμη χειρότερο, ας πούμε, γιατί ήταν πιο έντονο. Πιο σωστά, εντάξει. Αυτά. Ο άγχος μου δεν ήταν αν κρατάει πολύ ομιλία, γιατί την απείλαψα πάρα πολύ για πάρα πολλά στοιχεία κτλ. Το άγχος μου ήταν ότι ενώ εν γέννη έχω χαρτί και μολύβι επάνω μου, σήμερα δεν είχα, λίγα τελείως έτσι η σκόρπια. Πάντα η ακαδημαϊκή, κακός δηλαδή, είναι παράβαση αυτό το να μην έχουμε μαζί τους χαρτί και μολύβι, διότι κάπου τους χρειάζεται. Τόσες κοπέλες κυκλοφόρουν, να σημειώσω ένα τηλέφωνο. Δηλαδή, ήταν κινητό. Ναι, επειδή ήταν το κινητό, λέω εντάξει, θα έχω το κινητό. Κακός, διότι ήθελα να σημειώσω πάρα πολλά για να κάνω μερικά σχόλια για τον Γιώργο. Καταρχάς να σας πω ότι ένας από τους μεγάλους φυσικούς, ο Φαραντεϊ, έλεγε ότι 45 λεπτά διάλεξης είναι αρκετή. Και για τον αυτό που μιλάει και για αυτόν που ακούει. Γι' αυτό δεν θα σας ταλαιπωρήσω, γιατί μετά αρχίζουν να χασμουριούνται τρίγωρες καρέκλες κτλ. Τα έχουμε υποστεί όλα ως δάσκαλοι και εμείς όταν μιλάμε και οι άλλοι όταν μας ακούνε. Αλλά ήθελα να πω μερικά σχόλια πάνω σε αυτά. Τι γίνεται τώρα, επειδή δεν είχα χαρτί και μολύβι, άργησα να θυμηθώ τι έπρεπε να κάνω για να τα θυμηθώ. Υπάρχει ένας μνημοτεχνικός κανόνας που χρησιμοποιούσαν οι ρήτορες, ο Σιμονίδης, ο Κύριος Φερρυπίν, έγινε κάποτε ένας σεισμός και μπορούσε με... και ήξερε πού καθόταν ο καθένας και αναγνώριζαν τα πτώματα, τους έλεγε εκεί ήταν αυτός, εκεί ήταν αυτός, εκεί ήταν αυτός. Ποιο είναι το κόλπο, υπήρχαν παλιά, θυμάμαι τώρα, δεν τις έχω δει, κάτι σειρές τηλεοπτικές που είχαν μια κυλιόμενη εδώ πέρα λωρίδα και όπως αυτά τα διάφορα που κάνουν παιχνίδια, ναι. Και περνούσαν από μπροστά σου λοιπόν από τον διαγωνιζόμενο μια τηλεόραση, μια καρφίτσα, μια μπούκλα, ξέρω εγώ, μια κορδέλα, ένας κουβάς και μετά του έλεγαν ό,τι θυμάσαι είναι δικό σου. Και έβλεπες να μην θυμούνται το ψυγείο, να θυμούνται την καρφίτσα και δεν ξέρω τι. Αλλά υπάρχει ένας μνημοτεχνικός κανόνας, που είναι αρχαιολογικός και αυτός, ο οποίος εγώ τον εφαρμόζω με δικό μου έτσι, πρότυπα, ο οποίος θα μπορούσε να τα θυμηθεί. Εγώ τι κάνω, το έκανα μια φορά
όταν είχα γυναίκες, ας πούμε, και πήγαινα για ψώνια σπανίως πήγαινα, αλλά καμιά φορά πήγαινα, που λέει θα πάρεις βούτυρο, θα πάρεις αυγά, θα πάρεις ξέρω εγώ κάτι, ας πούμε, από το σούπερ μάρκετ. Τι έκανα, ας πούμε, πασάλιβα το Μεγαλέξανδρο. Είχα στο μυαλό μου ένα Μεγαλέξανδρο, που είχε ένα δύο αυγά στη μούρη, του περνούσε ένα σκουλαρίκι, ξέρω εγώ, ήταν κάτι αυτό, ότι ήθελε να κρατάει ένα χαρτί υγείας, οπότε πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, ήξερα τι θέλω, σήμερα το παιδί του Μεγαλέξανδρου, πολλά αυτά τα πράγματα. Έτσι, είναι σουρεάλ να πούμε, το οποίο δούλευε αυτό, δουλεύει. Αυτό έκανα τώρα, δηλαδή, τι να κάνω, έβαλα ένα χαρτί και έβαζα πινέζες τώρα επάνω. Και έβαλα πινέζες σε διάφορα έτσι σημεία για να θυμηθώ μερικά πράγματα, σας πω. Μια πινέζα ήταν στη Σεβίλη, που ανέφερε τη Σεβίλη, επειδή, εντάξει, εγώ έκανα εκεί παρατηρήσεις πολλές, να πούμε, στο Καλαράλτο, που είναι στην Αλμερία, εκεί κοντά στην Ανδαλουσία, και είχα πολλές φιλίες με... Έκανα αρκετά χρόνια στη Χαϊδελβέργη, στο Αστρονομικό Ινστιτούτο, το Max Planck, και ο τηλεσκόπιος ήταν εκεί κάτω. Και επειδή είχα φίλους Ισπανούς, με πέραμε αυτοί, με περιποιόταν, κοιμόμασταν σπίτι, με πήγαν στη Σεβίλη, με πήγαν από την Αλμερία, στην Ουέλβα, σε διάφορες πόλεις, να πούμε εκεί. Τα έβλεπα, καλά παιδιά όλα. Και εντάξει, μου είχαν και ένα προσωνύμιο τώρα περί αυτού λόγου λίγο, αλλά δεν πειράζει, είναι σχετικό με αυτό που είπε ο Γιώργος για το χιούμο. Με λέγανε το ξηράφιλο, αναβάχα με λέγανε εμένα, γιατί λέει όταν μιλάς κόβεις με το ξηράφιλο οι Ισπανοί. Και λέγανε λοιπόν στη Σεβίλη, υπάρχουν δύο για τη Σεβίλη, το ένα που λέει «Δάμε λιμόσνα μου χέρ», λέει «Δώσ' μου ελεημοσύνη κυρία», λέει «Πορκέ νόη πεόρ, άλογο πεόρ, δε σερ θιέγω εν Σεβίλια». Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να είσαι τυφλός στη Σεβίλη. Βλέπεις αυτό που λέει για τη Σεβίλη. Και το άλλο είναι που λένε «Χιέν νόα βίστο ασεβίλια, νόα βίστο μεραβίλια». Όποιος δεν έχει δει τη Σεβίλη δεν έχει δει θαύματα. Αυτό έτσι κάνω μικρά σχόλια σε αυτά που είπε ο Γιώργος. Η άλλη χοντή πινέζα είναι πάλι στο Μακεδονικό, έτσι, το Μακεδονικό. Με ρωτούσαν για τη συμφωνία του Πασόκ από τότε, ας πούμε, και τους είπα το Πασόκ, αυτή η τέσσερα, το μεταπασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ, τα έκανε όλα, τα χειρότερα πράγματα που μπορούσε να κάνει, τα έκανε, εκτός από τη συμφωνία του Πρεσπών, είναι το λιγότερο κακό που έκανε. Γιατί εμπεριέχεται, δεν ξέρω αν ήταν ο Κοντζιάς ή ο άλλος ο Αμερικάνος, ποιοι το μεθόδευσαν, λένε τουλάχιστον και βάλανε το στο χαρτί την υπογραφή του, δεν έχουν σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο. Από εκεί και πέρα λέω το Μακεδονικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα σβήσει με οποιαδήποτε συμφωνία, όσο και καλύτερη να θα υπάρχει. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε, και αυτό είναι το σημείο δηλαδή που κανείς πρέπει να ξεκινήσει και το παίρνουμε, και χρειάζεται αυτό που έκανε ο Γιώργος τώρα, να αρχίσει να λέει για αυτά τα πράγματα με την τεκμηρίωση, αλλά αυτό θέλει παρουσία στα διεθνή φόρα, διότι εκεί παίζεται το παιχνίδι της προπαγάνδας αυτό. Εγώ είχα κάνει πολλές ιδέες, δηλαδή ακόμα και στην Ελλάδα. Δηλαδή είχα πει τότε, ας πούμε, στην αρχή, είχα προσεγγίσει, πρέπει παιδιά να το πούμε παραμακεδονία, όπως είναι το παρακράτος. Και αυτό είναι, αυτό είναι στην ουσία, δηλαδή είναι ένα ομόρφωμα το οποίο είναι παρά την Μακεδονία. Ξεκινάνε από την ιστορικότητα την Οθωμανική, που πράγματι λέγανε Μακεδονία μια μεγάλη περιοχή. Ξέρετε, άμα τα αρχίζετε και τρίβετε και ψάχνετε τέτοια πράγματα, μπορείτε να βρείτε πολλά. Η Ανατολική Μακεδονία σήμερα παλιά ήταν η Θράκη, από εκεί ήταν ο Διόνυσος και τα λοιπά. Παγκαίο, Ορφέας και πάλι λέγοντας. Δεν είναι με αυτά τα ονόματα, είναι επί της ουσίας, ας πούμε, η ελληνικότητα η οποία υπήρχε σε αυτές τις περιοχές. Είχα ρίξει την ιδέα να το πούμε Τρελοκεδονία, ας πούμε, δηλαδή διεθνώς Μαντσεντόνια. Να τους παίξουμε λίγο με τη Μαντσεντόνια, αλλά να έχει το Μαντ μέσα. Γιατί πρόκειται περί τρέλας, ας πούμε, να ισχυρίζονται αυτά, ας πούμε. Είχα πει, βγάλετε μπλουζάκια εδώ πέρα που έρχονται οι τουρίστες και γράφετε Μασεντόνια.gr. Να τους τυπώνετε στους τουρίστες, ας πούμε, ότι είναι GR. Ναι. Και τελικά, αφού έγινε η συμφωνία, λέω παιδιά, δεν χρειάζεται τώρα να λέμε, μα θα τους λέμε εγώ Μακεδόνες, πώς θα τους λέμε κλπ. Και θα λέμε Βόρεια Μακεδονία και αυτό. Δεν θα το λέμε Βόρεια Μακεδονία, γιατί δηλαδή τη Θεσσαλονίκη πολλές φορές τις λέμε Θεσνίκη και το Κωνσταντίνο το βάζουμε έτσι. Θα τους λέμε Βορακεδονία. Βορακεδόνες. Είναι και ο Βόραξ, είναι και η Βορρά, ας πούμε. Παίζουν όλα μαζί, ας πούμε. Θα μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε χρήση τέτοιων πραγμάτων για το αντιμετωπίσουμε. Τι είναι η Βορακεδονία, οι Βορακεδόνες. Συντετιμημένο ως Βόρεια Μακεδονία. Άλλη πινεζούλα τώρα που έβαλα ήταν στα θέματα, έδειξε το κρανίο, έτσι, το παλαιό, ας πούμε. Εκεί στη Μάνη είναι το Απίδημα και τα Καλαμάκια, οι θάλασσιες πηγές,
Έχω πάει στο, και στα δύο έχω πάει, το ένα με πιεράκι στο Καλαμάκια, πηγαίνεις από, το, από τον κόλπο στο Λιμένι, είναι ένα μεγάλος κόλπος, εκεί έγιναν τα ορλοφικά, εκεί προσήγησε ο ορλόφος μέσα του Μαύρου Μιχαλέως όταν ξεκίνησα, είναι γύρω στο μία ώρα κολυμπώντας, έχω πάει και κολυμπώντας, έχω πάει και με τα πόδια στο Καλαμάκια, βρήκανε. Κρανία είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια, αλλά υπάρχει ξανά τελευταία η χρονολόγηση. Το ένα είναι μια κοπέλα 60.000 χρόνων και στο απίδημα κάτω από την Αρεόπολη είναι παιδιά 300.000 χρόνια σαν γουάρ, δηλαδή γεγονός πλέον αποδεικνυμένο διεθνώς. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που εμφανίστηκε στην Ευρώπη, είναι εκεί πέρα. Υπήρχε και η παλιά ιστορία με τον, τον Μπουλιανό, να πούμε του 1 εκατομμυρίου, αλλά επειδή αμφισβητήθηκε έντονα κλπ. Το τραβούσε στο 1 εκατομμύριο, ο Μπουλιανό ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος και νομίζω ότι ήξερε τι έλεγε, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε αμφισβητεί από πάρα πολλούς. Είχα πάει τον Ιχαδίου, είχε ξαναγείς, τον ταλαιπωρήσαν εκεί, τέλος πάντων τα συνήθη που γίνονται. Ναι, αυτό. Επίσης τώρα, οι πινεζούλες τώρα, εκεί που είμαι εγώ δίπλα από αυτά τα, που λέμε τώρα για τα κρανία, δίπλα μερικά χιλιόμετρα είναι ο κόλπος στον οποίο πηγαίνω και ο κολυμπάω, εκεί παιδιά έχει σπηλιά, πηγαίνεις μέσα να πούμε, θάλασσο σπηλιές και σπηλιές λίγο πάνω στον βράχο, παίρνεις, τα βλέπεις τα οστά, είναι μέσα, οστά από ζώα και από ανθρώπους. Και είναι παλαιολιθικά, το ξέρουν οι, αυτοί οι παλαιοντολόγοι, αλλά δεν έχουν προχωρήσει πολύ και κατά καιρούς βλέπω γεγονούς με τα, σκαλπέλα ράβουμε, τσίκι 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 και πάνε και παίρνουν να πούμε. Παίρνουν να τα χρονολογούν και δεν ξέρω τι άλλο κάνουν να πούμε. Εμείς καλά, εκεί γίνεται το έλα να δεις και κάτσε να ακούσεις ας πούμε στη Μάνη από αυτά. Η καταπάτηση που γίνεται στις Βυζαντινές εκκλησίες και από αρχαιολόγους και από αρχαιοκλέφτες. Είναι πολλά τα οποία γίνονται μέχρι να φτάσουμε στις ανεμογεννήτριες. Άλλη πινέζα έβαλα στην Αφρική, Μπέρτον εν Σπίκ, αυτή η εκστρατή, η αποστολή, η οποία έγινε τότε από το Royal Geographical Society, τη Βασιλική Γεωγραφική Υπηρεσία τότε, ας πούμε, η αποστολική εταιρεία στο Λονδίνο, είναι στην κουλτούρα των Εγγλέζων πλέον αυτό το βικτοριανό γεγονός, γιατί πήγαν να βρουν τις πηγές του Νείλου αυτοί. Από πού πηγάζει ο Νείλος. Ο Νείλος είχε τώρα το πρόβλημα με την λεγόμενη ηλιακή ανατολή του Συρίου, που καθόταν εκεί οι ιερείς. Είχαν μέσα σε μια πυραμίδα στόχευα και έβλεπαν όποτε θα βγει ο Σύριος τσακ και αμέσως μετά θα ανατείλει ο ήλιος, τότε κατέβαιναν τα νερά του Νείλου και γινόταν έφοροι οι παιδιάτα που λέγανε και το είχαν σαν παρατηρητήριο εκεί. Ο Σύριος αυτή η ηλιακή ανατολή τώρα άμα τη δείτε που την βλέπω καμιά φορά στη Μάνη γίνεται γύρω στο Σεπτέμβριο, τότε γινόταν στο Σεπτέμβριο, γινόταν οι γιορτές, γινόταν τα Σατουρνάλια, γινόταν πολλά ας πούμε, κανίκουλης ας πούμε, γιατί έβγαινε ο Σύριος και είναι και ο Μέγας Κύριος, ο Μέγας Κύριος δίπλα, ο Σύριος είναι στον Μεγάλο Σκύλο να πούμε δίπλα από τον πίσω από τον Ορίον ας πούμε και ανέτελε ο Σύριος. Και μάλιστα το Κανίκουλης ήταν οι γιορτές του σκύλου, τις λέγανε αυτές, επεκτάθηκαν τόσο πολύ σαν έκφραση και αυτό είναι το άλλο που λέει ο Γιώργος και πάλι πρέπει να το πω, που πέρασαν λέξεις και λένε ας πούμε στα ρώσικα, Κανίκουλη είναι οι διακοπές. Οι διακοπές στα σχολεία είναι από αυτό, όπως γινόταν ας πούμε, αλλά είναι Κανίκουλη. Και λέει το Κανίκουλη στο, που προερχόταν από εκεί. Αυτά με το Σύριο λοιπόν ήταν το πρόβλημα γιατί το Σεπτέμβριο ας πούμε έρχονται τα νερά του Νείλου. Και ψάχναν να βρουν από πού είναι αυτά τότε ας πούμε, 1876 που έδειξε που πήγε ο Μπέρτον και ο Μπέρτον ήταν μια πολύ περίεργη προσωπικότητα, δινόταν άραβας και πήγαινε στη Μέκα και τα λοιπά, που δεν ήθελαν να σκοτώσουν. Τυχοδιώκτες τέλος πάντων και adventurers, τέλος πάντων όχι τυχοδιώκτες, πώς το λένε, περιηγητές, Ιντιάνα Τζόνς εποχής ας πούμε, ναι. Πηγαίνανε εκεί και ο Σπίκ, πιο περίεργος, λίγο ξαφαμάλης αυτός, ένας λίγο περίεργος. Αυτή τι έγινε, βρήκανε τις λίμνες, πράγματι γιατί ο Νείλος τελικά έχει δύο πηγές, τη μία σταθερή, η οποία είναι το μεγάλο ρεζερουάρ που είναι από τις λίμνες της Αφρικής, Βικτόρια, Οδόφου και το ένα και το άλλο ένα συγκρότημα λινό. Και το άλλο ποιο είναι, γιατί βγαίνει το Σεπτέμβριο, όταν λιώνουν τα βουνά, τα χιόνια το Κιλιμάντζαρο. Και κατεβαίνει ας πούμε μια διάσταση εκεί και όταν λιώνουν ας πούμε περιτέλος Αυγούστου και λοιπά Σεπτέμβριο, ουπ, φουσκώνει και γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα αυτοί μαλώσαν, έγινε με ένα τραγικό σκαυγάς, αποδίδεται αυτό το λεγόμενο το σύνδρομο των συνοδοιπόρων. Δηλαδή, άμα πάτε η δρομή με δύο άτομα για πολύ καιρό και είστε εσείς και ο άλλος, μαλώνετε στο τέλος. Αυτό είχαν αυτοί, γιατί τελικά το αποανοίξω οι συνθήκες και ήταν πολλοί φίλοι και τελικά γίνανε μπίλες. Ναι, τι άλλο, ναι, έχω και το άλλο, την πινέζα με το κάπαρο που είπες, αλλά άσχετο, αλλά συνειδημικά μου ήρθε, στην Ινδοκίνα, Μαλαισία και όλη αυτή την περιοχή, υπάρχει μια ψύχωσης, νόσος του κόδο.
που έχει το κούκυρο. Η νόσος του κορώ είναι βαριά ψυχοτική μορφή. Την ξέρω γιατί είχαμε ένα περιστατικό στην Ελλάδα με ένα ναύτη, ας πούμε, στο ναυτικό νοσοκομείο. Εγώ εκεί έχω υπηρετήσει, μου είχαν δώσει αυτό του χημικού και ήμουν στο βιοχημικό εργαστήριο. Τι είναι, παθαίνουν εκεί, παθαίνουν αμόκ και διάφορα κοινή τύπη. Γι' αυτό βλέπετε ότι σκότωσε ο Πακιστανός, σκότωσε ο Μαλαίος, σκότωσε ο Ταϊλανδός. Παθαίνουν εύκολα παρακρούσεις και το κάνουν. Η νόσος του κορώ, είναι χελώνα. Και αυτοί νομίζουν ότι το πέος τους μπαίνει μέσα και το χάνουν. Όπως το κεφάλι της χελώνας που μπαίνει μέσα. Και το πιάνουν και τρέχουν στο γιατρό, ας πούμε, είναι βαριά ψύχωση, ας πούμε, ότι χάνει και μπαίνει μέσα το πέος του. Το καλά καιρό, η νόσος του κορώ. Κορυφαία. Εντάξει, και για τους Πακιστανούς που είπες ότι θα φέρεις και αυτό που είναι, αυτό είναι χρήσιμο βέβαια. Αυτά ακριβώς λέω, ότι σε σχέση με το ότι βάλαν την υπογραφή τους, ότι δεν είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, και επιμένω. Περάστε προς τα έξω ότι εντάξει, θέλετε να λέγεστε έτσι, ναι, ωραία, αλλά Μακεδονία, αφού έχετε υπογράψει χωρίς τον Αλέξανδρο, νοείτε. Δεν νοείτε, τι Μακεδονία είστε. Περάστε το, πείτε μου. Έχω κάνει ολόκληρες προτάσεις, χρόνια τώρα παιδιά, και μάλιστα και μέχρι χθες ξαναφωτογράφησα κάτι άλλο που είναι αντίστοιχο. Και λέω, ρε παιδιά, άμα πάτε λίγο στην πύλη εισόδου της Ακροπόλεως, όχι την κεντρική, την άλλη από τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Εκεί έχει το γραφείο τουρισμού. Περνάει ο κόσμος και σου δίνουν και ένα, άμα θες, δωρεάν χάρτη της Ελλάδος. Και το μετρό και δεν ξέρω τι άλλο δίνουν. Εγώ έχω πάρει καμιά πενταριά τέτοιους χάρτες. Περνούσα και έπρεπε να μου αρέσουν οι χάρτες. Περνούσα, σου δίνουν χάρτη. Λέω, Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί, δηλαδή, λέτε τώρα πώς θα αντιμετωπίσουμε την Παραμακεδονία. Ωραία. Καταρχάς, ποιος θα πάει τουρισμό στην Παραμακεδονία, στα αυτοτόπους? Κανείς. Έτσι. Άρα εδώ περνάει, αυτοί οι οποίοι πρέπει να ξέρεις τη ζωντανή προπαγάνδα, εδώ περνάνε τα εκατομμύρια τουριστών. Δεν θα πάνε εκεί πέρα. Σίγουρα δεν θα αποφασίσει ούτε η Γλέρα, ούτε ο Γερμανός. Το λεγόμενο γερμανικό θαύμα, επειδή έχω κάνει και χρόνια στη Γερμανία, το γερμανικό θαύμα ήταν πώς θα εξοικονομήσουν οι Γερμανοί λεφτά για να έρθουν ένα μήνα στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το γερμανικό θαύμα. Και όποιον ρωτάω κανέναν, ας πούμε, που λένε Γερμανία κλπ. Την έχω ζήσει στη Γερμανία, ας πούμε, πράγματι, ναι, έτσι κι αλλιώς. Είναι αργόστροφοι οι άνθρωποι, ας πούμε, αλλά είναι επίμονοι, τακτικοί, και γι' αυτό μία μέθοδος, δηλαδή, που έχει απόδοση 5% στη Γερμανία, έχει 30% στην Αγγλία, 5% στη Γερμανία, αλλά οι Αγγλίες θα πάνε για τον καφέ, θα πάνε για το τσάι, θα πούνε για την αρλούμπα τους, θα χαζέψουν και λίγο. Ενώ ο Γερμανός, όταν πρωτοπήγα στο Ινστιτούτο, είχαν χαρτί και λέγανε, υπενθυμίζεται στο τεχνικό προσωπικό να πει εδώ μας είναι τόσες ώρες και τόσα λεπτά, 22 λεπτά θυμάμαι, έλεγε, ας πούμε, χτυπούσαν κάρτα, ας πούμε. Και πρέπει να βλέπω την κάρτα. Ναι, δεν δουλεύουν επί πολύ χρόνο τη λάθος μέθοδο και βγάζουν περισσότερα αποτελέσματα. Αυτή είναι η αίσθησή μου για τη Γερμανία. Τέλος πάντων, πήγα αλλού τώρα, δεν ξέρω, πήγαινα για να δω τις Κινέζες τώρα, κάτι άλλο. Και τα άλλα δύο είναι που είναι στο κέντρο, έβαλα ένα φιλί στο κέντρο, σαν και αυτά που βάζουν στο διαδίκτυο τώρα για να θυμάσαι τα χίλια, ας πούμε, έτσι, για να το θυμάμαι να πούμε. Το ρήμα kiss, το αγγλικό kiss για το kissing, είναι ομοιρικό. Είναι το απαρέμβατο, είναι kisser, ύψιλον, με δύο σίγμα. Το ξαναδιάβασα και πρόσφατα και διαβάζω για τρίτη φορά στη ζωή μου στο πρωτότυπο την Οδύσσια. Είναι όπως την 21η μάλιστα, διαβάζω το ράσμα και το είδα. Έκινον με ύψιλον, γιατί είναι κοινέο το ρήμα, και kisser, ύψιλον, με δύο σίγμα, είναι το αυτό. Και το πετυχαίνεις πολλές φορές. Όταν τον φίλησε και τον φίλησε, και είναι το kiss, ο οποίος έχει φτάσει εκεί μέσα, όπως λέγαμε για τα κανικού. Και το τελευταίο είναι αυτό που είπες για το διπλό έψιλον. Παρεμπιπτόντως, με έχεις καλέσει, δεν έχω έρθει. Θα έρθω όμως. Το ενοπτικό που έχω γράψει είναι γύρω στις 1000 σελίδες αυτό. Τώρα πώς να σας το πω, ας πούμε, είναι χρησμικό. Δηλαδή, εγώ ήμουνα στην Αγγλία κατά την δεκαετή μου παρουσία στην Αγγλία, ήμουνα και μέλος της εταιρείας ψυχικών αλλαγών, Royal Society, και έχω μια εμπειρία σε αυτά τα πράγματα και προσωπικές εμπειρίες αυτό. Και είχα εξασχηθεί και στην αυτόματη γραφή. Είναι ένα σύστημα το οποίο θέλει ολόκληρη συζήτηση περί τίνος πρόκειται. Εν πάση περιπτώσει, μου ερχόταν για πολλά χρόνια, γιατί αυτό το έργο κράτησε γύρω στα 5 χρόνια, κατά κάποιο τρόπο, να σας το πω σε εισαγωγικά εκστασιακά, ας πούμε, ένα είδος χρησμών, χρησμοί, οι οποίοι ήταν όλοι εψιλοντικοί. Δηλαδή έλεγε, ας πούμε, «εαρ εγγύς αιών το εσόμενο». Έψιλον το έψιλον, έψιλον το έψιλον. Είναι 600 τόσο έψιλον έχω μετρήσει. Και είναι όπως το Ιτσίνγκ που το ανοίγεις και σου λέει πότε γεννήθηκες, να σου πω τι είσαι. Είναι μέρες, μήνες και χρόνος, ας πούμε. Ή ρίχνεις ζάρι, ας πούμε, και το συμβουλεύεσαι. Είναι όλο εψιλοντικό. Αυτό μου ήρθε
Μετά το διάβαζα και έπρεπε να δω τι λέει αυτό το πράγμα, γιατί πώς λέει που θα μ' άρεσε, που είναι ιδέες. Μου είχε συμβεί και στην αυτόματη γραφή αυτό, θα σας το πω και αυτό γιατί είναι ωραίο. Και έκανα ολόκληρη ανάλυση, γιατί δεν είναι ιδέες, έχουν νόημα αυτά τα οποία λέει. Και η ανάλυση βέβαια είναι δική μου προσέγγιση του τι λέει αυτό το πράγμα, το οποίο είναι, και μάλιστα οι θυσμοί ήταν, ερχόταν δεκάδες, δηλαδή δίστιχα, πέντε δίστιχα, μια τετρακτής, δηλαδή δέκα στιχάκια, ας πούμε, ερχόταν υπό μορφή πέντε δίστιχα. Αυτό είναι το ανοπτικό, κάποια φορά μπορεί να το αναλύσουμε. Αυτά ως προς τη σχολιογραφία. Τώρα, ναι, για την αυτόματη γραφή που σας έλεγα, το αντίστοιχο που κοιτάει κανείς να δει τι έκανε. Θυμάμαι μία φορά, αυτό όταν το κάνεις παιδιά, σας λέω παιδιά, διότι εγώ έτσι θεωρώ, ας πούμε, έχω πάρει από τον Πλάτωνα, ο οποίος έτσι και ενός με το θαλίδι του Σιγητήρου, λέει, Έλληνες πέλεσες μεν, γέρονται Έλληνα του Καστίνα. Τώρα ο Αιγύπτιος ότι εστέ, αλλά εμείς το χρησιμοποιούμε εσμέν, ας πούμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό όταν το κάνετε, υπάρχουν συγκλονιστικά πράγματα στη, να ξεφύγετε από αυτό που νομίζετε ότι είστε εσείς. Υπάρχουν τεχνικές δηλαδή. Τεχνικές μπορεί να πετάξετε, μπορεί να πετάξετε την πραγματικότητα και πρέπει να σας κρατάνε γιατί φεύγετε. Ναι, και πρέπει να σας κρατάνε η LSD, αν πάρετε οτιδήποτε ψυχολογικές ουσίες κλπ. Κάποιος πρέπει να σε επιβλέπει για να σε κρατήσει γιατί έχει την πλήρη αίσθηση ότι πετάς. Αλλά πετάς ονειρικά. Σε όλους υποθέτω έχει συμβεί να πετάμε στον ύπνο και ένα πολύ ωραίο. Αυτό μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή με μια τεχνική για να πετάξετε, ας πούμε, στον ύπνο σας. Είναι ωραίο. Θα σας το πω άλλη φορά. Και υπάρχει αυτόματη γραφή, η οποία αυτόματη γραφή, όταν την κάνετε, καλά μπορώ να σας πω πάρα πολλές ιστορίες με αυτούς, γιατί υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι εκεί. Ο Γκέλερ δεν ξέρω τι είναι να πει. Με εμένα μου λύγησε ένα κουταλάκι και το έχω και σένα. Αυτό είχε μου λύγησε μια εκπομπή και του λέω λύγησε. Και φοβήθηκε να το κάνει στην κάμερα μου. Το έκανα στο διάλειμμα. Εντάξει, αυτό νόμιζε ότι έχω πάει κανένα σκληρό μετά. Εγώ είχα πάει ένα πράγμα το οποίο αμέσως λιγάει και το είχα πάει σαν ενθύμιο. Το είχα κλέψει δηλαδή. Είχα πάει το 83 προσκεκλημένο στη Σοβιετική Ένωση. Με πήγαν από αστρονόμου συναδέλφου από το Κίεβο, σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο που μα πήγαν από το Κίεβο. Και λέω: κοιτάξτε, τι έχουν, κάτι πρόστιχα κουταλάκια. Τα κάνει έτσι και λυγίζα. Είχα τζέμπου μου, λοιπόν, ένα τέτοιο και το λέω: λύγησε. Μέσα στην εκπομπή, α πούμε, είχε βγάλει ο Τριανταφυλόπουλο, ήταν ο Χαραλάδε ένα από του δύο, γιατί μου βγάλει και οι δύο. Νομίζω ότι Τριανταφυλόπουλο. Και λέει: όχι, έχουμε συμφωνήσει, γιατί δεν θα γίνει αυτό, σα φοβήθηκε. Στο διάλειμμα μου λέει: θα στο λυγίσω, μου λέει. Βέβαια, αυτό λιγάει, αλλά το παρακολουθούσα τι έκανα, παιδιά. Δεν μπορούσα να τον πω εγώ. Λένε: τον έχουν πάρει με κάμερα, με γρήγορη κάμερα και το βλέπουν τι κάνει. Εγώ εκείνο το οποίο έβλεπα είναι ότι όπω το έκανε έτσι, αυτό το πράγμα έβλεπε να κάνει επάνω, το χαϊδεύει. Το χέρι του εδώ έχει γίνει άσπρο. Το να γίνει άσπρο σημαίνει ότι εξασκούσε φοβερή πίεση χωρίς να το βλέπω. Αυτό το βλέπω, αυτό το πράγμα που είναι κόκκινο και τρέχει το αίμα, το έκανε έτσι και είχε γίνει κάτασπρο. Που σημαίνει δεν ξέρω τι κόλπο έκανε. Εν πάση περιπτώσει μου το λύγησε και το έχω στο κουτί. Τελειώνω με την αυτόματη γραφή. Το κάνεις λοιπόν, συγκεντρώνεσαι, διαβάζω τώρα και ένα διήγημα ενός Ιταλού από αυτούς τους τύπους που γράφανε αυτά, όπως είναι ο Μπόιτο κλπ. Που γράφανε τις όπερες και τα λιμπέλα. Και σε κάποια στιγμή δεν νιώθεις ότι είναι χέρι σου. Καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα γράφει ή ζωγραφίζει ή οτιδήποτε κάνει, το νιώθει και πάει μόνο του. Πάει αλλού. Εμένα το δικό μου έπαιρνε και κάτι χαρτιά και τα συμπλήρωνε γιατί δεν το έφτανε η εικόνα. Και έφτιανε μια φορά κάτι και λέω: τι μουτζούρα είναι αυτή, ρε γαμώτο. Έλεγα μόνος μου, έβλεπα αυτό το πράγμα το οποίο δεν το κυριαρχούσα. Και επί της ουσίας είναι μια ολόκληρη θεώρηση για αυτά τα φαινόμενα. Ότι αυτό που νομίζεις εσύ, δηλαδή είναι δουλεμένη αρκετά η θεώρηση για αυτό που νομίζεις εσύ ότι είσαι εσύ. Υπάρχουν πολλά εσύ μέσα σου. Και κάποια στιγμή ένα αρχίζει και αυτονομείται. Και κάποια πράγματα μπορεί να σου έρχονται και απ' έξω, ας πούμε, και να προσλαμβάνεις. Εγώ έχω εμπειρία πραγμάτων μέσα από τέτοιες διαδικασίες που πιάναμε ένα γεγονός, πολύ συγκεκριμένο, όχι γενικότητα, και σπάνιο, που το πιάναμε στο Μάντσεστερ και γινόταν στη Θεσσαλονίκη, διασταυρωμένα. Άρα κάπου υπάρχει αυτό το θέμα της τηλεπάθειας και της τηλεπικοινωνίας με κάποια τεχνική. Αλλά είναι από τα λεγόμενα φαινόμενα transient. Είναι φευγαλαία, δεν είναι εύκολο δηλαδή. Και εντάξει, υπάρχει απάτη και το ένα και το άλλο. Στο τέλος λοιπόν αυτό το πράγμα κάπου αποφασίζει μόνο του αυτός που είναι μέσα, αυτός που είναι έξω, δεν ξέρω τι είναι. Ούπιο σου φεύγει το χέρι. Και ό,τι έχεις μπροστά σου το έχεις. Και βλέπω μια μουτζούρα, α πούμε, τι είναι αυτή η μουτζούρα, έφαγε όλη μου την ώρα με τη μουτζούρα. Και το γύρισα παιδιά πίσω. Το θυμήθηκα συνειδημικά γιατί είπαμε για τη Σεβίλη. Και τι ήταν, έδειχνε μία σπανιόλα πως έχει αυτόν τον κόσμο από πίσω με ένα τριαντάφυλλο από πίσω. Το έχω. Αλλά απλώς το έδειχνε ανάποδα.
αντικατοπτρικά το ζωγράφιζε, δηλαδή αυτό που το ζωγράφιζε, εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω ως εγώ, και μετά όταν το γύρισα γύρω-γύρω, το είδα αυτό το πράγμα. Αυτά τα φαινόμενα κανείς πρέπει να τα πιστεύει για να τα κάνει. Πρέπει να τα πιστεύει για να τα κάνει. Αυτού του είδους η μέθοδη είναι, το ένα είναι το λεγόμενο Ouija board, ή στα παλιά εδώ στα ελληνικά το λέγανε το πιατάκι. Δηλαδή βάζεις ένα αλφάβητο, κόβεις γραμματάκια, τα κατά γράμματα, νούμερα και γράμματα, διάχυτα, όχι με καμία σειρά, τα βάζεις γύρω-γύρω και βάζεις στη μέση ένα μικρό αντικειμενάκι. Συγγνώμη, αυτό νομίζω ότι φίλο. Ένα πιατάκι, ένα πουδράκι, δεν ξέρω τι, κάτι μικρό. Και πας και ακουμπάς στα δαχτυλά σου πάνω. Και είστε 3-5 που πιστεύετε. Και κάποιος ο οποίος έχει την εμπειρία, υποτίθεται ότι γίνεται επίκληση πνευμάτων. Έτσι ξεκίνησε αυτό ο πνευματισμός, γύρω στην εποχή εκείνη που έγινε το 1870, τότε ξεκίνησε αυτό και με πολλούς επιστήμονες. Στην εταιρεία, την Βασιλική Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών στο Λονδίνο, είναι όλοι οι επιστήμονες κλπ. Και τα ψάχνουν αυτό το φαινόμενο, γι' αυτό έχουν καταλήξει εκεί. Αυτό λοιπόν, κάποιος ο οποίος θεωρείται ο ηγεμόν της παρέας και ότι έχει εμπειρία αυτού του πράγματος, του λέει ποιος είσαι. Και αρχίζει αυτό ντουκου, πηγαίνει από εδώ από εκεί και σχηματίζεται λέξη. Και λέει Ναπολέον, ξέρω. Ναι. Και αρχίζει και βγάζει μια ιστορία. Και τι είσαι και τι κάνεις και πού είσαι και τι ξέρω τι. Εγώ έχω την εξής εμπειρία. Θα φτάσουμε γιατί η αυτόματη γραφή είναι το ίδιο πράγμα επί της ουσίας. Δηλαδή αυτό το οποίο υφίστασε το dissociation, έτσι λέγεται στα αγγλικά. Δηλαδή αποκόπτεσαι από τον. Από τον λογικό εαυτό σου, αυτό που εμείς σε εισαγωγικά με λογικό, από τον καθημερινό εαυτό μας, αποκόπτεσαι και λαμβάνει το πρώτο χέρι κάτι άλλο που είναι πάλι μέσα σου, έτσι, και αρχίζει. Βγάζει ιστορίες. Πολλές από αυτές, σας είπα, τεκμαίρονται. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα, ότι καταλαβαίνεις ότι δεν είναι απλώς αποκύημα και φαντασία μόνο του δικού σου που εν γέννη είναι. Πολλές φορές υπάρχει ένα είδος επικοινωνίας και το πιάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή συγκεκριμένα, ας πούμε, τηλεπαθητικά. Και βλέπεις ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα αυτό, επί της ουσίας, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα είδος ονείρου, το οποίο βγαίνει υπό μορφή γράμματος ή υπό μορφή αποτύπωση τέτοια. Το θέμα είναι όταν αυτό το πράγμα έχει νόημα σε σχέση με το τι συμβαίνει. Εκεί είναι το προβληματισμός. Ιδάλλως, θα λέγαμε εντάξει, είναι όνειρο, παιδιά, όπως βλέπεις το όνειρο, είσαι daydreamer να πούμε και τα κατάκα το βγάζεις εκεί πέρα από αυτή τη μορφή. Την αυτόματη γραφή απλώς παίρνεις το μολύβι, ένα χαρτί, συγκεντρώνεσαι απλώς στην άκρη του μολυβιού και προσπαθείς να ηρεμήσεις. Χαλαρή η ατμόσφαιρα, μην έχει πολύ έντονα φώτα και όχι για κανένα άλλο λόγο, για να μην σε αποπροσανατολίζει. Ναι, και αυτό αρχίζει και κινείται κάποια στιγμή. Τα το νιώθεις και κάποια στιγμή takes over, παίρνει το χέρι σου απάνω και το χέρι σου γίνεται ένα ξάρτη. Βέβαια, είσαι εσύ. Εγώ όταν το πρώτο κάναμε και είχα αυτή την εμπειρία με το λεγόμενο πιατάκι. Τα παιδιά που το κάναμε τότε ήμασταν φοιτητές μεταπτυχιακοί στην Αγγλία. Και ήταν ο παιδιά και ψυχίατροι, οι οποίοι λέγανε το πνεύμα. Μου πιστεύανε ότι είναι το πνεύμα. Μου ότι έρχεται το πνεύμα. Η ψυχίατροι. Λέω, άντε, απανέστε εμείς εσάς. Ναι, το πνεύμα. Ναι, όταν λοιπόν το πρώτο έκανα, τι πρώτο έκανα. Δηλαδή, με πιάσανε κάτι φίλοι που το κάνανε, 2 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου, στην Αγγλία, στο Μάντσεστερ. Και εγώ είχα πάει στην Νότια Αφρική. Δεν τα είχα καλά με τον Head of the Department. Αυτός ήταν ένας τύπος που ήθελε κολαούλους από κάτω να πούμε. Και μου είχαν δώσει μια δουλειά στη South Africa, ας πούμε, και έλεγα να την πάρω, να μην την πάρω. Είχα ξυπνήσει ένα βράδυ με τη γυναίκα μου, λέω ουφ, μουφ, να πούμε, γιατί ήταν και πολλά λεφτά, αλλά θα έφευγα από την Αγγλία. Και κάποια στιγμή λέω, άντε, ασυχτήρι, δεν σκεφτόμαστε αυτά. Να πούμε, πάρα πριν μια μπύρα, να πούμε, πήρα μια μπύρα από το ψυγείο, πια να πήρα και κοιμήθηκα. 2-3 ώρα το βράδυ. Το πρωί είχαν τα τηλέφωνο τώρα οι φοιτητές από κάτω που ήταν κοινό ένα τηλέφωνο. Χτύπησε το τηλέφωνο, κατέβει η γυναίκα μου, μου λέει ο Βαγγέλης, ένας φίλος μου λέει. Και μου λέει, είπε, τι κάνατε λέει χθες το βράδυ, ξενυχτήσατε. Και τα πήρα εγώ, γιατί αυτός εγώ τα σπίτι και λοιπά, λέω θα ήθελα να πάω έξω για δεν λίγο παυλές και θα παρακολουθούσε, δεν γίνεται αλλιώς. Και ερχόταν από με φίλος και ήμουν αποτρωμένος όταν ήρθε το απόγευμα. Και μου λέει, ξέρεις τι έγινε, μου λέει, μην είναι αυτό που είπα, κάθομαι και μου λέει το πιατάκι. Τότε το άκουσα εγώ σαν αυτή το πιατάκι. Και ότι βγήκες να πούμε και ποιος είσαι, μου είπε το όνομά σου λέει, σου είπαμε κάτι ότι μαλώνεις με τον αυτόν, είπες για την Νότια Αφρική
Και κάτι, ας πούμε, σε κάποια στιγμή κάτι το ρωτήσανε και μας είπες μη με πιέζετε, θα σας πάρει ο διάβολος. Και τελικά είπες να πούμε άντε να πιω μια μπύρα. Έλα. Τι δεν σαμάτα μου λένε θα. Δεν το πίστευε. Λέω φέρτον και τους άλλους εδώ να το κάνουμε. Πα αρχίσανε και το κάνανε και τα λοιπά. Δεν πειθόμουν για καιρό εγώ. Μέχρι που επίστη, οπότε άρχισα να προβληματίζομαι και με τον εαυτό μου. Λέω τι είναι αυτό που ναι, ήταν τα πρώτα στάδια. Λέω αρχές δεκαετίας του 70 μετά πήγα, τότε πήγα και στην Αγγλία δηλαδή. Πήγα στην εταιρεία ψυχικών ερευνών, αν και από τον πατέρα μου που έχω γράψει και τα έχω εκδώσει από τον Νοέμβρη, δηλαδή δύο περιπτώσεις πολύ σημαντικές τέτοιων φαινομένων. Τα έλεγε και τα θυμάμαι δηλαδή και είναι καταγεγραμμένα στα απομνημονήματά του. Το ένα μάλιστα είχε και διεθνή, αυτή και το κοίταξε ο Πανάγρας. Και τι έκανα, λέω ρε παιδιά, εντάξει, να δούμε. Θα κάνω το εξής, λέω, θα κλείσω τα μάτια μου, θα βάλω το χέρι μου επάνω στο πιατάκι, το νιώθαμε. Όταν ας πούμε το είχαμε όλοι τα δάχτυλά μας, νιώθεις το πιατάκι να κινείται από κάτω πριν αρχίσει να κάνει βουπ βουπ και να πηγαίνει από εδώ και από εκεί και να γράφει τα γράμματα. Θα κλείσω τα μάτια μου λέω και μόλις νιώσω ότι κινείται θα σας το πω, να μου πείτε τι γίνεται. Μου κάποια στιγμή ας πούμε χαλάρωσα, έβαλα το δαχτυλό μου, άρχισε το πιατάκι να κινείται. Τους λέω κινείται. Μου λένε στα μάτια σου να δεις τι. Και τι είδα παιδιά, κουνούσα το δάχτυλό μου εγώ έτσι απάνω στο πιατάκι. Τάκ, έκανα αυτό και εγώ νόμιζα ότι ήταν το πιατάκι από κάτω που κινείται. Το κουνούσα εγώ, που συνείδητα έκανα αυτό, είχε αρχίσει δηλαδή ένας σπασμός του στήλου automatic writing, ας πούμε, για να ξεκινήσει το κάτι άλλο, αλλά από μένα. Γιατί αυτοί λέγανε ότι είναι το πνεύμα, παιδί το πνεύμα και το κουνάει. Κάτι άλλο το κουνάει, του λέει εμείς το κουνάμε. Πώς το κουνάμε, να πώς το κουνάμε. Και τελικά υπάρχουν όλες αυτές οι ερμηνείες και τα... Καλά, υπάρχουν πολλά φαινόμενα παιδιά τέτοια. Σε αυτή την εταιρεία δηλαδή που είναι καταγεγραμμένα, ήταν σε μαγνητοτενίες που τα παίζανε. Δηλαδή ήταν τουλάχιστον έτσι όπως τα άκουγες, ήταν ένας τύπος, τα λένε regression αυτοί, τους υπνοτίζουν και πάνε πίσω στο παρελθόν. Ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν στην Αρμαχία υπάλληλος εφοριακός, δεν ξέρω τι ήταν αυτός, κάτι κρατικός υπάλληλος στην Αγγλία ήταν αυτός, σοβαρός. Τον υπνοτίσαν και γύρισε πίσω και περιέγραφε στο Τραφάλγκαρ ας πούμε την Αρμαχία ότι του χτύπησε μία οβίδα το χέρι, φώναζε παιδιά κακός κλπ. Αλλά το περίεργο δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι η γλώσσα που χρησιμοποίησε ήταν η γλώσσα ναυτικών της εποχής εκείνης. Mm. Αυτό. Ότι πώς, τι, δηλαδή εντάξει, κρυπτομνήσια λένε. Λένε οι κατεστημένοι ψυχίατροι ότι είναι κρυπτομνήσια αυτό. Δηλαδή ότι κάπου το έχεις διαβάσει και κάπου έχει μείνει μέσα σου και κάπου κάπως το βγάζεις. Τι να διαβάσεις, αυτό ήταν μια γλώσσα ακατάληπτη. Το άλλο επίσης, πολλά διάφορα τέτοια, αυτά κυκλοφόρησαν κάποτε στην Αγγλία, θυμάμαι δεκαετία του 70, οι λεγόμενες Bloxham tapes. Tapes ήταν ένας Bloxham υπνοτιστής, ο οποίος έκανε αυτό το regression. Είχα πάει και εγώ ως φοιτής στον Πισάνο, Αντώνιος Πισάνο, ήταν ο διάδοχος του Τανάγρα αυτό, τον ήξερα, αυτό μας είχε δείξει κάποια μαθήματα με ένα φίλο μου να πάει, αλλά φοβήθηκε αυτός και δεν συνεχίσαμε, γιατί φοβήθηκε. Και μας έλεγε, θυμάμαι, ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος, έτσι παχουλός, είχε ένα χάτο τεράστιο, εκεί στην Πουμπουλίνα ήταν το σπίτι του. Παλιό σπίτι, έτσι έμπαινες μέσα και σου θύμιζε αυτά τα μαγικά σπίτια, να πούμε, εδώ, ο παλιός στυλ, ευγενέστατος άνθρωπος, όμως, σε νέα πολυδρόμια. Μας έλεγε ότι το δύσκολο στον υπνοτισμό δεν είναι να υπνοτίσεις και όντως δεν είναι να υπνοτίσεις. Είναι εάν το αντικείμενο, γιατί συνήθως αυτό που υπνοτίζεις θέλει να υπνοτιστεί. Αλλιώς δεν υπνοτίζεται με τίποτα, άμα δεν θέλει. Είναι μετά να επανέλθει στην κανονικότητα. Αλλά μου λέει μην πανικοβληθείτε, ανοίξτε τα παράθυρα να μπει καθαρός αέρας, αφήστε το λέει σε χρόνο ας πούμε, παίρνει κάποιο χρόνο και σιγά σιγά φεύγει μου λέει αυτό, έτσι είπε τότε. Τέλος πάντων. We'll be right back.
Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να λησμονήσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Μου ζητάς να λησμονήσω.